Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχεις χάσει κάποιο ή... Γιατί σε βλέπω συνήθως εκεί λίγο πιο κάτω από εμάς τα δημοσιογραφικά, Ας πούμε μόνιμος. ότι έχουμε χάσει ένα-δύο παιχνίδια. Α, έχασες ένα-δύο, Έχασα, έχασα, έχασα. Απουσία, ξέχασα να σου Έχουμε βάλω. οικογενειακές υποχρεώσεις. Εντάξει. Όπου υπάρχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, πάμε πάσο, Γιώργο Βέβαια. μου. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την οικογένεια. Αλλά σε γενικές γραμμές ήσουν εκεί και νομίζω ότι Ναι, ακριβώς. θα είσαι και την Κυριακή, έτσι δεν είναι, στο αυτό το μάτς με τον Ναι, Μπαρσελόνα. οπωσδήποτε. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζεις. Θα είναι μια γιορτή, εντάξει, όχι με τυμπανοκρουσίες και τίποτα το υπερβολικό, το extravaganza, αλλά θα είναι ένα παιχνίδι νομίζω με μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, ανάλαφρο, Αυτό. χωρίς σκοπιμότητα, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, να το ευχαριστηθεί η ομάδα, γιατί εντάξει, κατά ψέματα πέτυχε το στόχο της και το αξίζουν αυτά τα παιδιά. Βεβαίως. Να το πω λίγο διαφορετικά. Να πάμε να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των παιδιών όλη τη χρονιά που κλείνει έτσι όμορφα με την άνοδο στη Super League. Να τους επιβραβεύσουμε με το χειροκρότημά μας να είμαστε εκεί, δίπλα τους. Ναι. Και... Είναι τόσο απλό δηλαδή. Δεν Ναι. έχει ούτε να πανηγυρίζουμε, να κάνουμε έξτρα τους πανηγυρισμούς, ούτε Καλά, δεν τίποτα μιλάμε άλλο. για Είναι μια φιέστα τώρα. επιστροφή. Ναι, δεν μιλάμε για φιέστα. Όχι, Καμία σχέση. είναι καθαρά μια επιβράβευση στην προσπάθεια που έγιναν από όλους τους ανθρώπους που ήταν στην ομάδα. Ένα χειροκρότημα ζεστό και συνεχίζουμε. Σωστά, ναι, γιατί όπως έλεγα και πριν, αρκετά από αυτά τα παιδιά, ο προπονητής πιθανότατα, ο τεχνικός διευθυντής της, πιθανότατα δεν θα είναι την επόμενη χρονιά στον Άρη. Θα είναι η τελευταία γεύση που κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν από Άρη. Θα το δείξει ο καιρός, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Ο πρόεδρος κανονίζει αυτά, η διοίκηση. Αυτοί αποφασίζουν τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους για να πράξουν. Απλώς εμείς πρέπει, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους την προσπάθεια που κάνουν και που φέραν σε πέρας το έργο που είχαν αναλάβει στην αρχή της χρονιάς. Ναι, τουλάχιστον. Όλους, ανεξαιρέτως, όλους. Ναι. Γιατί πολλές φορές συνηθίζουμε να λέμε ότι εντάξει, επειδή σε Άρης είναι αυτονόητο, η άνοδος κτλ. Αλλά τελικά το αυτονόητο πολλές φορές δεν είναι τόσο αυτονόητο, θέλει προσπάθεια. Εμείς το καταλάβαμε καλά αυτό. Ναι. Και εσείς πόσο μάλλον που ασχολείστε καθημερινά καταλάβατε πολύ καλά Ναι. ότι το αυτονόητο δυστυχώς στον Άρη δεν έγινε τις Ναι. 2 πρώτες χρονιές στις κατηγορίες που ήμασταν. Αλλά εντάξει, δεν μας ενοχλεί τώρα αυτό, τελείωσαν αυτά, ήταν μια κακή παρένθεση. Λίγο μεγάλη βέβαια, εντάξει. Ναι, τι να κάνουμε, δυστυχώς, τι να κάνουμε. Ας δούμε την επόμενη μέρα με αισιοδοξία. Την Κυριακή θα σε ξαναγυρίσω μετά στην ομάδα γιατί θέλω να σου κάνω κάποια ερωτήματα ακόμη. Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για ένα παιδί που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Το έζησε, νομίζω, τον πρόλαβε και ο συμπέκτη τον έτο, έτσι δεν είναι. Ναι. Ναι, και τον έζησε μετά και από το πόστο του Γενικού Αρχηγού, το οποίο υπηρέτησε Ναι. για πολλά χρόνια στην ομάδα. Όταν σου λέω ναι, το ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται, όταν ακούς ναι το. Ναι, το πρώτο πράγμα. Κοιτάξτε, ο Νέτο είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας. Είναι παιδί έξω καρδιά. Δηλαδή, Ναι. κάθε φορά στην προπόνηση ήταν ένας ευχάριστος τύπος. Κοντά σε όλους, με την πλάκα του, με τις ιστορίες του. Εξαιρετικό παιδί δηλαδή. Ναι. Πάντα είχε να πει κάτι που θα σου φτιάχνει τη διάθεση. Ποτέ δεν το θυμάμαι δηλαδή, σχηθροπό, λυπημένο ή ξέρω εγώ. Ναι. Πάντα έξω καρδιά ήταν το παιδί αυτό. Ναι. Βέβαια, πολλές φορές σε ποδοσφαιριστές αυτά που μένουν είναι κάποια γκολ, κάποιες προσπάθειες, κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Ναι. Και όπως δεν ξέρω αν αυτό σκέφτεστε κι εσείς, δεν μπορώ να ξεχάσω και τον γκολ στην Ξάνθη. Με Ναι, βέβαια. τίποτα. Εκείνο, ναι, Του όντως. Νέτο. Δεν Ναι. μπορούσα να το ξεχάσω με τίποτα. Έτσι, σαν στιγμή δηλαδή, μια στιγμή στην καριέρα του. Δεν μπορούσα να το ξεχάσω με τίποτα εκείνη τη στιγμή. Που ήταν ένας αγώνας και ένα παιχνίδι που μας έμεινε Όντως, στο όντως. μυαλό μας. Όντως. Και ήρθε, Τώρα, και ήρθε Γιώργο, ναι. δεν ήρθε σε μικρή ηλικία στον Άρη. Όχι, Ήρθε όχι. φτασμένος ποδοσφαιριστής από τη Έτσι Βραζιλία. ακριβώς. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που, να σας πω την αλήθεια, τότε που το συζητούσαμε κάποιες φορές με τους ανθρώπους, θα σας πω ένα έτσι, πώς να το πω, ας πούμε, κάποιες συζητήσεις που κάναμε και μας φαίνονταν παράξενο. Ο Νέτο, όταν ήρθε, αυτό που το συνόδευε ήταν ότι είχε καλές εκτελέσεις φάουλ. Ναι. Το είχε αυτό. Ναι. Βέβαια, αυτό το βλέπαμε αλλού. Όταν στην προπόνηση, ας πούμε, κάνανε φάουλ ή τέτοια, δεν είχε την ίδια ανταπόκριση. Δεν φαινόταν δηλαδή ότι το είχε αυτό το πράγμα. Αυτό άρχισε να συμβαίνει, ας πούμε, μετά τον πρώτο χρόνο, θυμάμαι τώρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
και είχε καλά χτυπήματα φάουλ γενικώς και είχε βάλει και γκολ κάποια στιγμή. Βέβαια, βέβαια. Ήταν ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής, όπως και το άλλο, το ότι ήταν δεξί μπακ και ήταν ένας full back που ας πούμε κάποιες στιγμές, θυμάμαι τώρα έτσι περίπου, έπαιζε και χαφ πολύ εύκολα. Ναι. Πάρα πολύ εύκολα. Και με γκολ. Σημείωνε και γκολ. Ναι. Γιατί τις προσπάθειες τα είχε όλα. Καλός τεχνίτης, καλός ποδοσφαιριστής, δηλαδή ήταν και στην καλή ομάδα του Άρη τότε που είχε κάποιους Ισπανούς, Λατινοαμερικάνους, που δηλαδή ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο σε εκείνη την ομάδα, έτσι πως είχε δημιουργηθεί. Νομίζω με τα χαρακτηριστικά που έχει τα αγωνιστικά, ο Νέτος σε ένα 3-5-2 νομίζω θα ήταν ο ιδανικός για τη δεξιά πλευρά, έτσι δεν είναι, όταν ήταν στα καλά του χρόνια νομίζω. Εύκολα. Και ήταν και καλός. Δηλαδή ήταν και πνευμόνι καλό, δεν ήταν δηλαδή άνθρωπος που δεν μπορούσε, ας πούμε, ακόμα και στα τελειώματά του, ας πούμε, τα είχε τα τρεξιματάκια του. Ναι, όχι, και τώρα που το βλέπουμε είναι fit, δεν είναι δηλαδή άνθρωπος όπως έχει παρατήσει τον εαυτό του. Στο φιλικό με την Μπόκα που ήταν τα πιτσιρίκια της Μπόκα και μπήκε σε ένα διάστημα να παίξει, ήταν πάνω κάτω ακούραστο. Όχι, το είχε αυτό, πάντα το είχε. Ο Ντάρις το είχε αυτό το πράγμα, το έκανε δηλαδή, το πάνω κάτω στις ίδιες και μην σας πω κιόλας στις αρχές όταν πρώτο ήρθε στις πρώτες προπονήσεις που έκανε, αναρωτιόμασταν αυτός μπακ ήταν, παιδί μου, ή παίζει τίποτα εξτρέμ, ξέρω εγώ, γιατί πάντα έφευγε μπροστά, είχε το βραζιλιάνικο αυτό ότι ρίχνουμε την μπάλα και φεύγουμε στην επίθεση. Ήταν το εντελώς αντίθετο από τον Χρήστο του Βαγγέλη. Ήταν ο Νέτο, ο οποίος έφευγε και ξεχνούσε να γυρίσει, και ο Βαγγέλη, ο οποίος στο μισό γήπεδο από την άμυνα μέχρι το κέντρο, ήταν σούπερ. Ακριβώς, έτσι κάπως. Ναι. Ναι. Και τον αγαπάει ο κόσμος, βέβαια, νομίζω, Γιώργο, και βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κινητοποίηση. Πολλοί κόσμος θέλει να τον αποχαιρετήσει την Κυριακή. Πολύ καλά θα κάνει. Ναι. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν ένα παιδί προσφέρει στην ομάδα και είναι χρόνια πολλά στην ομάδα και έχει πολλούς αγώνες με την ομάδα και έχει προσφέρει αυτά που έχει προσφέρει, ο κόσμος όλος οφείλει να τους χειροκροτήσει και να τους αγκαλιάσει όπως όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στην ομάδα τα παιδιά αυτά. Ναι. Από την πλευρά μου τα καλύτερα του εύχομαι, τώρα θα είναι δύσκολα βέβαια χωρίς μπάλα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να του πεις 2-3 κουβέντες εσύ που ξέρεις. Άλλο ποδοσφαιριστής και άλλο εκτός αγωνιστικού χώρου. Δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Η μετάβαση είναι δύσκολη. Ε? Πάρα πολύ δύσκολη και δηλαδή αυτοί που είναι ποδοσφαιριστές τους εύχομαι να παίζουν μέχρι τα 50 γινόταν. Μόνο ποδοσφαιριστές όμως. Τίποτα άλλο αυτό. Ναι. Μόνο ποδοσφαιριστές. Τυχεροί τερματοφύλακες που μπορούν να... εύχομαι να είναι. Ναι. Ούτε διοικητικοί παράγοντες, ούτε σε πόστα, τίποτα. Μόνο ποδοσφαιριστές. Για μένα, έτσι πως το έχω ζήσει, είναι το καλύτερο που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο. Έτσι πως το ζήσα εγώ, έτσι. Ναι, ναι. Είναι το καλύτερο πράγμα. Ευλογία θα έλεγα να είσαι ποδοσφαιριστής. Σωστά. Και πόσο μάλλον σε μια ομάδα με κόσμο, με επιτυχίες να έχεις και με τέτοια, είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό και το καλύτερο. Εντάξει, επειδή έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας ουσιαστικά εδώ και τόσα χρόνια, ο Άρης πρέπει να τον αξιοποιήσει. Δεν ξέρω η προσωπική σου άποψη, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο νιώθει από Άρη που λέμε. Και διασυνδέσεις έχει και στην πατρίδα του και μπορεί να βοηθήσει, νομίζω. Δεν ξέρω. Θα το επιλέξει ο ίδιος βέβαια τι ακριβώς θέλει να κάνει. Παίζει ρόλο τι θέλει ο ίδιος και παίζει ρόλο επίσης και τι σκέφτονται οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα. Ναι, καλά, ναι, βέβαια. Πρέπει να τους ρωτήσουμε. Είναι σημαντικό αυτό ούτως ή άλλως ότι τι σκέφτονται και πώς το σκέφτονται. Ναι. Πάντα ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να προσφέρει κάποια πράγματα. Βέβαια, όλοι δεν μπορούν να προσφέρουν. Ναι. Κάποιοι προσφέρουν κάποια πράγματα που μπορούν. Ενδεχομένως ο Νέτο να έχει κάποιες προσβάσεις, δεν ξέρω κιόλας, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς έχει και πώς έχει. Αυτά συζητιούνται με τους ανθρώπους της ομάδας που βλέπουν, αξιολογούν, πιστεύουν κιόλας πολλές φορές ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να τους βοηθήσουν και έτσι προχωράνε. Και με τον, εγώ αν με ρωτήσετε θα σας έλεγα ότι πάντα άνθρωποι που είναι στο ποδόσφαιρο χρειάζονται σε κάποιες θέσεις. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές δεν μπορεί όλοι να είναι... πώς να το πω, δηλαδή ιδανική για κάποιες θέσεις, αλλά σε κάποια πράγματα μπορούν να βοηθήσουν ενδεχομένως. Και Γιώργο, με τον Νέτο κλείνει και ένας κύκλος που άνοιξε ουσιαστικά το 2006, αυτός ο κύκλος των Λάτιν που τον έχουμε βαφτίσει στην ομάδα, νομίζω είναι το τελευταίο στο Μοϊκανόν. Σταματάει και αυτός και κλείνει αυτός ο κύκλος πια. Ναι, ακριβώς. Αν και στην ουσία ήταν μόνος του αρκετό καιρό τώρα, ας πούμε, έτσι, πως ήταν από εκείνη τη φουρνιά τη δικιά του. Ήταν αρκετός καιρός που ήταν έτσι
μόνος του. Κλείνει, αλλά δεν κλείνει τίποτα. Μέχρι να ξανανοίξει ένας καινούριος. Ναι, μπορεί να εμφανιστεί, ας πούμε, του χρόνου, να έχουμε πάλι κάποιους από Λατινική Αμερική, από Ισπανία, όπως είχαμε τότε, ας πούμε. Μπορεί, εύκολα γίνονται όλα αυτά. Ναι. Ανάλογα από πού παίρνεις ποδοσφαιριστές και τι νομίζεις ότι μπορούν να σου προσφέρουν οι ποδοσφαιριστές αυτοί. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, δεν είναι κακό. Πάρα πολύ καλό θα το έλεγα κιόλας. Οι αξιόλογοι ποδοσφαιριστές από όπου κι αν είναι, και πόσο μάλλον από αυτές τις χώρες που έχουν και λίγο, βάζουν και λίγο το πάθος μέσα, που αρέσει πάρα πολύ στην ομάδα μας γενικότερα, είναι καλό στοιχείο, θα έλεγα, γιατί... για την ομάδα μας. Και ο Νέτο, νομίζω, Γιώργο, αγάπησε πραγματικά τον Άρη. Ευεργετήθηκε, όπως λέει και ο ίδιος, από τον Άρη. Δεν το έχει κρύψει, ότι και λεφτά πήρε και αναγνωρισιμότητα και αποθεώθηκε και δοξάστηκε και τον αγαπάει πάρα πολύ. Ο κόσμος σταματάει στον δρόμο και συνεχώς θέλει να βγει φωτογραφία. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό, ναι. Αλλά αγάπησε και τον Άρη πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι ένας απλός μισθοφόρος ξένος που ήρθε, έκανε κάνα δύο χρόνια στην ομάδα και έφυγε. Όχι. Δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε, ότι το παιδί αναγνώρισε όσο καιρό ήταν τώρα στην ομάδα και όσο ήταν και πριν, δηλαδή. Ναι. Ένιωσε αυτήν τη ζεστασιά του κόσμου και το εκτίμησε, πιστεύω, και γι' αυτό ήρθε και εύκολο στην ομάδα όταν ήταν στην Τρίτη Εθνική, ας πούμε. Ήρθε εύκολα, δεν το σκέφτηκε καν, πιστεύω, ότι τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Ήξερε το χώρο, ήξερε πώς είναι η ομάδα, ήξερε ότι θα τον αγκαλιάσουν. Είναι αγαπητός γενικότερα στον κόσμο. Σας είπα, είναι και αυθόρμητο παιδί, δηλαδή βγάζει πάθος, βγάζει ενέργεια, βγάζει την τρέλα, ας πούμε, που θέλουν οι Αριανοί. Και το βλέπω έτσι πάρα πολύ θετικό, ας πούμε, το ότι αυτό το παιδί κατάφερε και είχε αυτή τη συμπεριφορά με τον κόσμο και την αγάπη που του έδειξε ο κόσμος και την αγάπη που έδειξε αυτός στην ομάδα. Και θα έχει και το φινάλε που του αρμόζει, νομίζω. Και είναι ο μοναδικός από αυτούς που θα έχει ένα τέτοιο φινάλε στην ομάδα. Το λέμε αυτό και το λέμε ότι πρέπει να γίνεται σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν προσφέρει. Εγώ θα έλεγα και πιο λίγο, δεν χρειάζεται να είναι τόσα χρόνια. Ναι. Το χειροκρότημα του κόσμου και η αγάπη πάντα μένουν. Ναι. Και το χρειάζεται η ομάδα μας. Σωστά. Εκτός από τον Νέτο, φυσικά, ο Άρης που σταματάει και θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη του μέρα. Ο Άρης είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει. Επιστρέφει στην Σούπερ Λίγκα μετά από 4 χρόνια. Πώς πρέπει να επιστρέψει, Γιώργο? Ποια είναι η δική σου άποψη? Είσαι υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να γίνουν ρηξικέλευτες αλλαγές, να ξυλωθούν τα πάντα και να χτιστεί ο Άρης από το μηδέν, ή θα πρέπει να διατηρηθεί ένας κορμός όπως είπε και ο Βαγγέλης Πλατέλα σήμερα στη Media Day, για παράδειγμα, στις δηλώσεις του, και να γίνουν κάποιες στοχευμένες κινήσεις? Τι ακριβώς πιστεύεις εσύ με την εμπειρία, γιατί το έχεις ξαναζήσει αυτή τη μετάβαση? Λοιπόν, θα σας πω αμέσως το ότι οι απόψεις σε αυτό το ζήτημα δίστανται. Και πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να έχουν δίκιο. Όχι δίκιο, μπορεί να υπάρχει μια άποψη. Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει η διοίκηση και ο πρόεδρος. Ναι. Το σωματείο σαν σωματείο ο Άρης και σαν ΠΑΕ δεν μπορεί να έχει άλλη βλέψη από τις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας. Ναι. Αυτό βέβαια είναι για να το λέμε, το λέμε. Ναι. Πρέπει να γίνει όμως και πραγματικότητα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να φτιαχτεί και να οργανωθεί μια ομάδα με ποδοσφαιριστές, γενικά με όλα τα εχέγγυα, ούτως ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Mm-hmm. Αν αυτό είναι κρατώντας κάποιους παίχτες από την τωρινή ομάδα και μπολιάζοντας κάποιους ποδοσφαιριστές αξιόλογους στη Super League, καλώς να έρθει. Αν αυτό όμως δεν φτάνει και χρειάζεται, όπως είπατε προηγουμένως, όχι να ξυλώσουν, δεν συμφωνώ να ξυλώσουν, αλλά τέλος πάντων να γίνουν πολλές προσθήκες, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, προπονητές, δεν ξέρω τι άλλο θα έρθει, τεχνικός διευθυντής, διοίκηση, πρέπει να το δουν. Αυτό που λέω και τονίζω είναι ότι στόχος του Άρη του χρόνου, να μην το λέω έτσι μόνο για να το λέω, πρέπει να είναι προς τα πάνω, να πω το λιγότερο, UEFA. Το έχει ξανακάνει ο Άρης αυτό, δηλαδή πρώτη φορά. Λες, δηλαδή, ότι θα πρέπει να κυνηγήσει πεντάδα κατευθείαν, δηλαδή, η ομάδα. Όχι, το έχει ξανακάνει. Δεν είναι πρώτη φορά. Η δυναμική του δίνει το δικαίωμα να βλέπει ψηλά. Ναι. Του δίνει το δικαίωμα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Τώρα, εγώ δεν είμαι πρόεδρος, βέβαια, ούτε φέρνω μεταγραφές, ούτε είμαι τεχνικός διευθυντής, ούτε προπονητής. Για να κανονίσω, να πω τι, πώς και γιατί. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κόσμος
για να έχεις και τον κόσμο, έτσι το βλέπω εγώ, για να έχεις και τον κόσμο μαζί σου. Ναι. Γιατί ο κόσμος τώρα που θα έρχεται, επανέρχεται μετά από τόσα χρόνια, υπάρχει δίψα, υπάρχει μεγάλη προσμονή για να δει την ομάδα στη Super League. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν πάω εγώ για UEFA ή πάω, ξέρω εγώ, για να βγω 12ος. Ναι. Χάνεις αυτή τη... τη δυναμική που έχει ο κόσμος, ναι, τη σπίθα, τη χάνεις εντελώς. Ή και αν θέλεις να θες διαφορετικούς στόχους, οφείλεις να είσαι ειλικρινής, Γιώργο, και να βγεις και να πεις ότι εγώ φέτος την πρώτη χρονιά, επειδή αυτά είναι τα δεδομένα, θα πάω έτσι. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Σας το λέω, δεν συμφωνώ. Ναι. Δεν συμφωνώ να υποθεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο Άρης να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Ναι. Υπάρχει δίψα, υπάρχει προσμονή. Θα πάμε πίσω πάλι. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάμε πίσω. Θα μου πεις, μπορεί να γίνει. Αυτό λέω, θα ήθελα. Mm-hmm. Προσμένω δηλαδή αυτό το πράγμα. Θέλω τον Άρη δυνατό του χρόνου. Σωστά. Δεν τον θέλω δηλαδή περίπου. Δεν τον θέλω περίπου. Στο περίπου, ναι. Στον τεμί βέβαια, που δεν λέμε. Είμαι αυτός που κανονίζει. Ούτε, ούτε λεφτά πληρώνω, τίποτα. Αν το ανοίγα θα σας έλεγα τι ακριβώς. Ελπίζω οι άνθρωποι που ασχολούνται εκεί και που θα είναι στην ομάδα να το δουν αυτό και να πράξουν αναλόγως. Πιστεύω αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και πρέπει έτσι να γίνει. Τι θα πρέπει να αποφύγει ο Θόδωρος Καρυπίδης και η διοίκηση κατά την προσωπική σου άποψη? Να αποφύγει. Ποιες είναι οι κακοτοπιές δηλαδή? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα στη Super League που πρέπει να προσέχεις. Υπάρχουν και ισορροπίες πολλές φορές που βλέπετε τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχετε να αναφέρεσαι μόνο στο αγωνιστικό, φαντάζομαι. Ναι. Ούτε μία στο εκατομμύριο αγωνιστικό. Το βάζω σε δεύτερη μοίρα. Θα πρέπει εκεί να γίνει δουλειά. Ναι. Είναι το πολύ κρίσιμο. Βλέπετε τι παίζεται κάθε χρόνο στο πρωτάθλημα. Ναι. Βλέπετε ομάδες που, ξέρω εγώ, από το τίποτα εμφανίζονται πρωταγωνίστρες, βλέπετε ξαφνικά εξαφανίζονται. Δηλαδή σε αυτό το τομέα πρέπει να δώσει μεγάλη βαρύτητα. Πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ναι. Πρέπει να την ομάδα να την οχυρώσει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Σωστά, δεν μπορώ πάλι. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα αδικία και αδικία και δεν γίνεται. Πρέπει να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Να το κλείσουμε. Αν γίνεται, έτσι. Γιατί εντάξει, να μην τα λέμε αυτά. Αν γίνεται, γιατί δεν μπορεί, τι θα κάνεις. Αλλά πρέπει να, εκεί πάνω, γι' αυτό είναι και διοίκηση πολλές φορές, να ελεγχθεί. Ναι. Να ελεγχθεί, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε ο Άρης να μην έχει αυτό το πράγμα. Άρη τώρα να συζητάμε κάθε Κυριακή αδικία. Ο διοικητής δεν μας έκανε αυτό, ο διοικητής δεν μας έκανε και... Όχι, πρέπει να σταματήσει αυτό. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Και με τις ομάδες. Ναι. Δεν μπορεί όπου πηγαίνουμε, βλέπουμε τώρα στη Γάμα και στη Β' Εθνική, να μας περιμένουν λες και είμαστε, ξέρω εγώ, να μας σκοτώσουν. Κόκκινο πανί, ναι. Εντάξει. Ναι. Που έπρεπε στην ουσία να μας σέβονται και να λένε εντάξει ρε παιδιά, ήρθε ο Άρης εδώ, τον ευχηθούμε καλή πορεία και να το επόμενο παιχνίδι θα γίνει. Ναι. Έτσι έπρεπε. Όχι, αυτό πρέπει να φτιαχτεί, αν μπορεί να φτιαχτεί. Έτσι. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι όσα χρόνια ήμουν και στον Άρη, ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε. Συνήθως. Ναι. Στις περισσότερες χρονιές. Mm-hmm. Αλλά βέβαια, το ήτανε... ανελαίητο, αλλά βέβαια υπάρχει ο αντίλογος εδώ και η απάντηση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θέτεις, αλλά την άλλη, αν έχεις και μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα όπως είχε ο Άρης εκείνα τα χρόνια, μπορείς να αντιπαρέρχεσαι πολλές φορές και μια κόντρα διαιτησία. Όχι κάθε φορά, αλλά τουλάχιστον μπορείς. Ναι, όχι κάθε φορά και δεν παίρνεις αυτό που σου αναλογεί, έτσι. Ναι. Γιατί φανταστείτε μια ομάδα, όπως λέτε, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι, όπως είπατε προηγουμένως, τι ομάδα θα είναι, αλλά φαντάζομαι έχεις μια ομάδα που μπορείς, ας πούμε, να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Mm. Έτσι. Είσαι μέσα στο παιχνίδι. Αν ενδεχομένως, λέω εγώ, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, η ομάδα με 2-3 παιχνίδια μπορεί να βρεθεί μάνι-μάνι εκτός μάχης. Mm-hmm. Δεν θέλω αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί, δεν ξέρω. Γι' αυτό... Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να βρουν λύσεις σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω. Και αν με ρωτήσετε για το ακριβώς μετά ότι ανταγωνιστική ομάδα, το ανταγωνιστική ομάδα και αυτό δύσκολο, αλλά ρε παιδί μου, πες ότι θα κάνεις κάποιες επιλογές ποδοσφαιριστών. Κάποιοι άνθρωποι που θα επιλέξουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές, φυσικά θα πρέπει να είναι γνώσεις, να ξέρουν. Ναι. Να μην είναι... Περίπου ξέρω εγώ, πρέπει να γνωρίζουν κάποια πράγματα όσο αφορά την αξία ποδοσφαιριστών, όσο αφορά την αγορά,
τι παίρνεις, πώς το παίρνεις και πόσο το πληρώνεις. Το παίρνεις. Ναι, ακόμα ας πούμε και τα αποδυτήρια είναι σημαντικός ρόλος. Δηλαδή δεν είναι ένας παράγοντας. Τα αποδυτήρια, ναι. Ο προπονητής, το κλίμα, όλα παίζουν ρόλο σε μια ομάδα. Πρέπει όλα αυτά να είναι ψηλολιμένα. Μάλιστα. Πολύ δουλειά αλλά, βλέπω. Αλλά σημαντικότατο πρέπει να οχυρώσει την ομάδα 1000%. Δεν μπορεί η ομάδα να πάει έτσι, δηλαδή μόνη της και να λέμε ότι έπαιξε καλά αλλά δεν κέρδισε. Ναι, δεν θα κερδίσει μία, δεν θα κερδίσει δύο, ενδεχομένως να χάσει και το τρένο. Είδατε τι τραβήξαμε στη Γάμα και στη Β' Εθνική, γιατί ξαφνικά εμφανιζόταν ομάδες, ναι, και δεν κάναμε πουθενά. Και να, ψάχναμε να βρούμε τι έγινε πάλι. Και να το κερδίσουν το δεν τρένο ομάδες που έχουν και παρουσιάζουν στους φακέλους τους 130.000 ευρώ έσοδα από εισιτήρια όλη τη χρονιά, νούμερο το οποίο ο Άρης το κάνει σε ένα ντέρμπι. Σε έναν τερμπιανά, μάλιστα το κάνεις. Τέλος πάντων. Καταρχήν δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα. Εντάξει, δεν μπορούμε να το συγκριθούμε τώρα. Ο κόσμος δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα με καμιά ομάδα αυτή. Ναι, το λέω γιατί συνέβη αυτό πραγματικά. Το πληροφορήθηκα προχθές. Υπάρχει ομάδα η οποία έχει πετύχει την ευρωπαϊκή της έξοδο και έχει δηλώσει 130.000 ευρώ έσοδα όλων των από εισιτήρια. Εντάξει, τέλος πάντων. Τι να κάνεις. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με καμιά ομάδα από αυτές. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι αστείο δηλαδή να λέμε για κόσμο τώρα με τέτοιες ομάδες. Ναι. Από αυτά που μας είπες βλέπω ότι περιμένει λοιπόν πολλή δουλειά του Θόδωρου Καρυπίδη και του συνεργάτες του. Είναι σίγουρο. Και αν δεν είναι έτσι, δεν ξέρω. Τι μπορώ να φανταστώ διαφορετικό. Ναι. Και νομίζω ότι θα το έχει καταλάβει κιόλας. Γιατί ήδη το έχει πληρώσει μια χρονιά. Ναι. Αυτός το έχει πληρώσει. Δεν είναι όπως συζητάμε εμείς. Σωστά. Αυτός το έχει πληρώσει. Σωστά. Ήδη. Ναι. Και όταν το πληρώνεις, καταλαβαίνεις ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Έτσι πάει. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Να ευχηθούμε στην ομάδα να έχει ένα καλό τέλος, να πάμε στη νέα χρονιά. Καλά μυαλά να έχουν όλοι οι άνθρωποι που θα αποφασίσουν για την ομάδα. Ο κόσμος διψασμένος είναι και θέλει να δει την ομάδα να πάει ψηλά. Μια καλή ευχή για την ομάδα. Όλα να πάνε καλά και να γυρίσουμε δυνατοί. Πρέπει να γυρίσουμε δυνατοί στη Super League. Ναι. Οπωσδήποτε. Δεν μας αρμόζει να είμαστε η κομπάρση του πρωταθλήματος σε καμιά περίπτωση. Πολύ σωστά τα λες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.